Ήταν και για τα σπίτια μας παρά τα πεύκα μας. Πώς θα ζήσουμε? Κοίτα απέναντι, ελιές, ζώα, μελίσια, δεν έμεινε τίποτα. Παιδιά, από μόνο το φαινόμενο φαίνεται τι ζημιά έχουμε πάθει. Γενική ζημιά 100%. Βρισκόμαστε στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας. Εδώ που για 9 ολόκληρες ημέρες η καταστροφική πυρκαγιά μετέτρεψε ολόκληρα στρέμματα δάσους σε κρανίου τόπου. Ανάμεσα σε αυτά και πάρα πολλές καλλιέργειες, όπως μπορούμε να δούμε γύρω μας, σε ελιές, σε μελίσια, δημιουργώντας πολύ σοβαρά προβλήματα στους κατοίκους, στους αγρότες της περιοχής, όπως είναι οι ρητινοκαλλιεργητές. Η αγωνία και η αγανάκτηση των κατοίκων είναι έκδηλη για το πώς θα καταφέρουν την επόμενη μέρα μετά τις πυρκαγιές να επιβιώσουν, να έχουν ένα εισόδημα, να ξαναφτιάξουν τις ζωές τους. Πόσο μεγάλη είναι η καταστροφή που έχει γίνει εδώ πέρα? Η καταστροφή από ένα ύψος και πάνω είναι ολοκληρωτική. Κάηκε 500 με 600 χιλιάδες στρέμματα χαλέπιους πεύκη μαζί με ελαιώνες, μελίσια. Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική. Δεν βλέπετε, φίλε, τι έγινε γύρω μας. Βλέπετε να έχει μείνει τίποτα. Εσείς τι καλλιέργειες έχετε? Ρετσίνια, ρετσινοκαλλιεργητές. Από ζημιά, τι έγινε, κάηκαν όλα? Δεν έχει μείνει, φίλε, πεύκος. Ούτε ένας πεύκος, είμαστε στο έλεος το Θεό. Υπάρχουν χωριά, τα ορεινά κυρίως χωριά, που ήταν ρετσινάδες. Δεν έχουν πεύκα, τελειώσανε. Ήταν ελαιοπαραγωγή, δεν έχουν ελιές, τελειώσανε. Ήταν τσομπάνιδες, δεν έχουν ζώα, τελειώσανε. Ήταν μελισσοκόμοι, δεν υπάρχουν μελίσια, είναι τελειωμένοι. Ώρες αγωνίας έζησαν οι κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας όταν οι φλόγες έφτασαν πραγματικά έξω από τα σπίτια τους. Η αγωνία όμως συνεχίζεται και την ώρα που η πυρκαγιά έχει σταματήσει. Και αυτό γιατί τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση για την αποκατάσταση των πληγών εδώ στη Βόρεια Εύβοια δεν φτάνουν πραγματικά για τίποτα. Δεν φτάνουν, όπως μας λένε οι κάτοικοι, για να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους, για να έχουν σπίτι, να έχουν εισόδημα, να μείνουν στον τόπο τους που τόσο πολύ επιθυμούν. Τάζουν λαγούς με πετραχίλια, αλλά τις έχουμε ζήσει και τα προηγούμενα χρόνια με τις καταστροφές. Δεν φτάνουν και όλα σε αυτά που μας καλύπτουν. Έχουμε συγκεκριμένο πλαίσιο ετοιμάτων σαν Σωματείο Ρητινοκαλλιεργητών μαζί με συνεννόηση με τον Αγροτικό Σύλλογο και τις ομάδες πυρόπληκτων. Μέχρι τα σπίτια πάνω είναι καμένα. Βγήκε ο κόσμος εδώ και προσπαθούσε να σβήσει. Βγήκε εδώ, δεν έχει καεί. Ήρθανε και οι ιδιώτες. Μεταλλάσσεται. Α, βλέπετε, έχουμε εδώ κοσάκια τα. Άντε, βγαίνει και το βλέπει και πιάνει η καρδιά σου. Αλλά τι να κάνουμε. Μακάρι η κυβέρνηση να δείξει κατανόηση, να τους βοηθήσει. Θα δείξει. Γιατί με αυτά ζουν εδώ. Να δεν υπάρχει άλλο. Αυτά θα τα καθαρίσουν, μπα. Ούτε πριν τα έχουν καθαρίσει. Όχι. Εσείς πέστε τα εκεί και θα δούμε. Αυτά που λέει η κυβέρνηση δεν απαντάνε στο κύριο ζήτημα. Το κύριο ζήτημα που μπαίνει είναι πώς θα ξαναστήσουμε το μέλλον μας. Όλες οι εξαγγελίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα δεν απαντάνε πάνω σε αυτό το ζήτημα. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε φτιάξει από την πρώτη μέρα που τελείωσαν οι φωτιές σε ένα πλαίσιο ετοιμάτων. Αυτό το πλαίσιο θα καταθέσουμε σήμερα εδώ πέρα στον κόσμο της περιοχής. Με αυτό το πλαίσιο θα διεκδικήσουμε το μέλλον μας. Να δοθούν αποζημιώσεις 100% χωρίς όρους και προϋποθέσεις σε αυτούς που έχουν πληγεί από την πυρκαγιά. Αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Για να μπορέσουν να ξαναστήσουν το βιός τους, για να μπορέσουν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους. Εσείς τι ζητάτε από την κυβέρνηση? 100% αποκατάσταση των ζημιών σε όλες τις υποδομές, εργαλεία, ελιές, ζωικό κεφάλαιο, σπίτια, όλες τις ζημιές. Οι ρετσινάδες ζητάνε συνταξιοδότηση στα 55 έτη για τους άντρες αφού έχουν συμπληρώσει 4.500 ένσημα, βαρέα και ανθυγινά, και στα 50 στις γυναίκες. Να καλλιεργήσει οι ίδιοι ρετσινάδες δασεργάτες στο καμένο δάσος ώστε να μπορέσει να ξαναζωογονηθεί τα επόμενα χρόνια, να αναλάβουν τα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία έπρεπε να έχουν ήδη γίνει, έπρεπε να έχουν γίνει χτες, όχι σήμερα. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για πυρόπληκτους και σε λίγο καιρό θα μιλάμε για πλημμυροπαθείς. Τα έχουμε ξαναζήσει και παλιότερα με τον Ζορμπά. Έχουμε εμπειρία και από το Λιλάντιο, τα ψαχνά κάτω που δεν γίνανε ούτε αντιπλημμυρικά έργα ούτε τίποτα. Και το ίδιο φαίνεται ότι γίνεται και εδώ πέρα αυτή τη στιγμή, γιατί ήδη έχουν αργήσει.
Τα επόμενα βήματα για να τα διεκδικήσετε όλα αυτά ποια είναι? Η λύση είναι ο αγώνας, είμαστε συσπηρωμένοι, είμαστε ενωμένοι. Αυτή είναι μια αρχή μόνο σήμερα το συλλαλητήριο, αυτό λέμε, είναι μια αρχή. Θα κλιμακώσουμε τον αγώνα, θα πάμε όπου χρειαστεί, μέσα στην Αθήνα, σύσσωμη όλη η Εύβοια, μαζί με τον κόσμο όλων που μας στηρίζει, μέχρι να κερδίσουμε αυτά που ζητάμε.